Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ τιμητική πρόσκληση και ευχαριστώ και εσάς που είσαστε εδώ πέρα. Και επειδή νομίζω ότι οι περισσότεροι ίσως δεν έχετε δει κάποια από τις ταινίες στις οποίες θα αναφερθώ, προτιμήσαμε να αρχίσουμε λίγο ανάποδα. Θα δείξουμε σύντομα αποσπάσματα αυτών των ταινιών και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εισήγηση δικιά μου. Δεν αναφέρω ποιοι είναι οι τίτλοι των ταινιών. Μπορώ επικρατήσει. Λοιπόν, η πρώτη είναι από τον άνθρωπο που ενόχλησε το σύμπαν, μετά είναι από το Μεταξά, ακούγοντας το χρόνο, μετά είναι από την Ολυμπία, ακολουθούν οι μικρές ιστορίες Ρωμά και τελευταίο είναι το Μέσα Φως. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία από ποιες ταινίες προέρχονται. Τα φώτα μόνο σας παρακαλώ να σβήσουν για να παρακολουθήσουμε λίγο. Να βγούμε εμείς έξω. Είδα διαβίνουν να μπείτε και εσείς οι υπόλοιποι εδώ μέσα. Δηλαδή, σειρά σου η ελευθερία. Ρίχνει στην Αθήνα στην εκκλησία του Δήμου. Η ελευθερία καταπιέζεται, καταπαθιέται από εν πολύ εδώ μέσα σε μια εκκλησία ενός ψυχιατρίου. Για τους άσχετους να θυμάσαι πάντα. Ανησυχώ για αυτούς που ανησυχώ για μένα. Γεια σας! Εσύ παίρνεις μια σταγόνα από τον ωκεανό. Αυτό εγώ ζω το 20 μήνες σε χώρα τα χρόνια που έχω κάνει εδώ. Για να μας είναι ζωή, Σαύρο. Τι ξέρετε τι. Έχεις δει ένα ποτάμι, κυράει ο κόσμος. Ας αρέσει μια κάνει βούρκους, αλλά μέσα εκεί υπάρχει πολύ περισσότερη ζωή. Δηλαδή, έχεις κρατήσει ένα βούρκο με τη ζωή, πια όλα ζωή. Δηλαδή μέσα στη στάση υπάρχει κίνηση. Μέσα στον ασχητισμό υπάρχει και ο πλούτος. Οι αρρώστιες όλες είναι σαν τον πόλεμο. Ο εχθρός είναι πάντα απρόσωπος. Ο καρκίνος είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εχθρός έχει όνομα, είναι δίπλα. Είναι ο γείτονας. Γι' αυτό και η φρίκη του εμφυλίου είναι χειρότερη από τη φρίκη του πολέμου. Γιατί στον εμφύλιο θα κοιτάξει ο εχθρός όχι να σκοτώσει απλώς τον εχθρό του, αλλά να τον σβήσει και ως ύπαρξη. Είναι ο ίδιος ο εαυτός που σε πολεμά. Που σε σκοτώνει για κάποιο λόγο. Και μόνο όταν φας ένα τόσο χοντρό χαστούκι αρχίζεις και προβληματίζεσαι, αναρωτιέσαι για τα πάντα. Για αυτά που μέχρι χθες ήταν βεβαιότητες. Για αυτά αρχίζεις και αναρωτιέσαι και λες μήπως ήταν λάθος τελικά αυτό, μήπως ήταν λάθος εκείνο. Πότε θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι οφείλει περισσότερα στην ποίηση από ότι στην εφορία. Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένη. Είμαι πάρα πολύ καλά. Μου δίνει πάρα πολύ κουράγιο το μωρό μου, ο Παναγιώτης. Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Όταν είμαστε καλά, λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, είμαστε καλά. Όταν όμως λες, έχω καρκίνο, λες κάθε ώρα, κάθε στιγμή, πρέπει να τη χαρώ, να την απολαύσω. Από χθες που πήγα στα ξύλα, με φωνάει η γυναίκα και μου λέει, να σου πιάσει ένα καφέ.
και πήγα. Μόλι μπήκα μέσα, τα χασα. Παναγία μου, πού μπήκα εδώ μέσα. Κι εγώ δεν τα έχω δει ούτε στον ύπνο μου. Και έβαλα τα κλάματα μέσα στην γυναίκα στο σπίτι μου. Και μου λέει, γιατί κλαις. Λέω, βλέπω. Βλέπω τι λέω, πώς είσαι και πώς είμαι. Πού κοιμάμαι. Έλα τη δω μια ημέρα, εκεί που κάθουμε. Και μου λέει, θα έρθω. Λέει, μα πού ακριβώς κάθεσαι. Κάθε μες στο Μανώλη το μαγαζί από κάτω. Τρεγάθηκε μόλις στο είπα. Και πέρασε εχθές και με είδε και έφυγε με τα κλάματα. Δεν έκατσε να κουβεντιάσουμε. Λέω, μέσα μου λέει, κάθεσαι. Και λέω, ναι. Το κάθε πράγμα στον κόσμο ετούτο αξίζει τόσο, όσο το αγάπησες. Και η αγάπη σου αυτή και μόνο αυτή τελικά αποτιμά όχι την ονομαστική αλλά την πραγματική των πραγμάτων αξία. Δεν αγαπάς, δεν πρόκειται ποτέ να ζήσεις την ευτυχία. Την ευτυχία του δότη, όχι αυτήν που παίρνει. Αυτός που παίρνει είναι ένας άρπαγας, ο οποίος κάποια στιγμή θα κορεστεί. Όσο κι αν είναι ακόρεστος, αν ζήσει θα κορεστεί. Και τότε θα καταλάβει ότι δεν πήρε τίποτα από τη ζωή. Όλα αυτά που άρπαζε ήταν άνεμος και εξαφανίστηκε. Αυτά που έδωσε αυτός που αγαπάει, αυτά θα μείνουν. Αυτά ήταν τα αποσπάσματα. Συνηθίζω, όταν πηγαίνουμε στο γύρισμα ενός ντοκιμαντέρ, να λέω ότι ποτέ δεν πηγαίνουμε με έτοιμο σενάριο. Και ο λόγος είναι ότι θέλω να είμαι ανοιχτός στις προκλήσεις της πραγματικότητας, σε αυτά τα οποία θα προκύψουν. Μια παραλλαγή αυτινού του πράγματος θα εφαρμόσω και τώρα στην παρουσίασή μου, γιατί όντας σαν θεατής πριν λίγο κάτω, παρακολουθώντας και τους άλλους ομιλητές και πολύ χάρηκα από την παρουσίαση, μου ήρθαν 2-3 πράγματα σε σχέση με το τι περιμένει περισσότερο το ακροατήριο να ακούσει. Θα κάνω λοιπόν μερικές μικρές προσθήκες που νομίζω θα είναι πιο χρήσιμες. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όπως είπε και ο αγαπητός Θοδωρής στην εισαγωγή, τέλειωσα το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος και μετά που τέλειωσα, λέω, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, θα κάνω κάτι άλλο. Ήτανε μία πολύ κρίσιμη απόφαση, όπου η μεν απόφαση να πάω στο Πολυτεχνείο ξεκινούσε ότι απλά ήμουν αρκετά καλός στα μαθηματικά και στη φυσική, ένας πασίκλας, ας πούμε, αρκετά συστηματικός. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνοντας όμως, επειδή από μικρός είχα μεγάλο ενδιαφέρον και στη λογοτεχνία και στη φιλοσοφία και στη ψυχανάλυση, δεν θέλησα να χρεωθώ σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου ένα πτυχίο το οποίο δεν με εξέφραζε σε πολλά άλλα πράγματα. Και λέω τέρμα, χωρίς να ξέρω, χωρίς να έχω ιδέα από σινεμά ιδιαίτερη και χωρίς να έχω καμία ιδιαίτερη έφεση. Όμως, αυτό που χρόνια μετά τόνιωσα είναι ότι την πρώτη γέννησή μας, στην πρώτη γέννησή μας οφείλεται στους γονείς μας. Είναι ερήμην μας τελείως, δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση και από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη ζωή, είναι λίγο στο χέρι μας εάν θα κάνουμε και μια δικιά μας γέννηση. Και αν το κάνουμε και περισσότερες φορές, είναι ακόμη καλύτερα. Το συνέστημα λοιπόν ότι ξαναγεννιέμαι, παίρνοντας αυτή τη βασική απόφαση να σταματήσω
ό,τι αφορούσε τους μηχανικούς. Πραγματικά, όσο και αν σε έριχνε στο κενό και στην αβεβαιότητα, γιατί όλα αυτά τα πειράματα γινόταν χωρίς καμιά οικονομική καβάτζα από πίσω, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, δεν υπήρχαν τα λεφτά του μπαμπά που θα μπορούσαν να πληρώνουν. Δικές μου ήταν οι αποφάσεις, εγώ θα έπρεπε να τις πληρώσω εξ ολοκλήρου. Κάποια στιγμή, αυτή η πορεία, μετά από αρκετές αφιβολίες και αβεβαιότητες, έφτασε να με φέρει σε επαφή, μέσω μιας υποτροφίας που πήρα από το γαλλικό κράτος, με τον ντοκιμαντέρ. Μέχρι τότε, για τον ντοκιμαντέρ, ήξερα ότι περίπου ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Είναι ένα είδος ταινιών, οι οποίες ασχολούνται με θέματα είτε φυσιολατρικά, είτε ιστορικά, ή αρχαιολογικά, ή έχουν ένα αγωνιστικό περιεχόμενο. Όμως, φτάνοντας εκεί και ερχόμενος σε επαφή με το ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ, ένιωσα ξαφνικά να ανοίγεται μια άλλη διάσταση μέσα μου. Ένιωσα ότι αυτού του είδους οι ταινίες, που με έφερναν σε πολύ περισσότερη επαφή με τους ίδιους τους ανθρώπους και την περιπέτεια που μπορεί να ζήσει ο καθένας ερχόμενος σε επαφή με ένα άλλο άνθρωπο, ήταν κάτι που τέριαζε πάρα πολύ στο χαρακτήρα μου και αυτή τη στιγμή σε έγινε αυτή η επαφή, αυτή η γνωριμία, δεν θέλησα τα επόμενα χρόνια να κάνω τίποτα άλλο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα βράδυ στο Παρίσι μετά από ένα γύρισμα ολοήμερο. Γυρνάω στην τρύπα που έμενα, 3x4 ήτανε, Βασίλειο όμως ήτανε, και με θυμάμαι να χαϊδεύω το σώμα μου και να νιώθω σαν το ψάρι που το έχουν ξελεπιάσει, έχουν φύγει όλα τα λέπια, έχουν ξεβιδώσει όλες οι βίδες και πια ήμουνα ελεύθερος να χαϊδεύω το σώμα και την ψυχή σε σχέση με αυτό που ήθελα να κάνω, αυτό που μου άρεσε να κάνω. Η αβεβαιότητα της πρώτης απόφασης να πάρω μια γέννηση δικιά μου, υπευθύνη μου, άρχισε πια να αποκτά μια άλλη υπόσταση και ένα άλλο ενδιαφέρον. Ακολούθησαν πολλά δύσκολα βήματα στη συνέχεια, αλλά ο κύβος είχε ρηφθεί. Βρήκα αυτό το οποίο με εξέφραζε, τέριαζε περισσότερο στο χαρακτήρα μου, έτσι, και από εκεί πέρα μπήκα και κολύμπησα και με επιμονή, υπομονή και πείσμα, θα έλεγα πολλές φορές, μπόρεσαν να βγουν κάποιες από αυτές τις ταινίες. Είναι κολακευτικό να πω ότι είμαι ο δημιουργός των ταινιών αυτών, αλλά η αλήθεια είναι κάπου αλλού, ότι αυτές με δημιούργησαν. Όσο εγώ τις έχω δημιουργήσει, άλλο τόσο αυτές με δημιούργησαν και αυτές με έκαναν όπως μπορώ να αισθάνομαι τώρα και ό,τι μπορεί να είμαι. Αλλά ας πάμε λίγο περισσότερο στο ίδιο το ντοκιμαντέρ. Συνήθως, λέγοντας ντοκιμαντέρ, έχουμε αυτές τις κατηγοριοποιήσεις που είπα στην αρχή. Και το διαφοροποιούμε από τις ταινίες μυθοπλασίας, τις οποίες τις λέμε μάλιστα και κανονικές ταινίες, ενώ το ντοκιμαντέρ το λέμε κάτι άλλο. Για μένα πρόκειται για ταινία, κανονικά. Δεν κάνω καμία διαφοροποίηση. Έτσι, φτιάζοντας ένα ντοκιμαντέρ, νιώθω πολλές φορές να είναι αρκετά πιο δύσκολα τα πράγματα από ότι μία ταινία μυθοπλασίας. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά προσοχή, αυτές οι διαφορές δεν αφορούν αυτό που απλοϊκά θέλουμε να πιστεύουμε και λέγεται αλήθεια και πραγματικότητα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και από εδώ και από εκεί υπάρχουν καλές ταινίες, εξαρτάται πώς θα χειριστείς το εκάστοτε θέμα. Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Μικρές υιοθεσίες στο ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ». Από πού προέρχεται ο όρος. Ας ξεκινήσουμε με την επιλογή του ίδιου του θέματος. Δεν είναι ποτέ το θέμα που θα κάνει μία ταινία καλή ή κακή.
έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα για το αντίθετο. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που θα προσεγγίσεις το θέμα, ποια διάστασή τους ενδιαφέρει και πώς θα φωτίσεις κάποια πράγματα. Εάν μιλάμε για ντοκιμαντέρ, δεν πρόκειται για την ανάδειξη της αλήθειας με κάποια δημοσιογραφική έννοια ότι να πούμε την αλήθεια, να καταγγείλουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Τουλάχιστον σε αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα. Έτσι, δεν θέλω να πω σε άλλα χωράφια. Ας κρίνει ο καθένας πώς είναι τα πράγματα. Όταν λέω αλήθεια στο ντοκιμαντέρ, μιλάω περισσότερο με το να βγάλουμε ένα πράγμα από τη λύθη. Είναι αλφα και λύθη η έννοια της αλήθειας. Με αυτή την έννοια. Πράγματα τα οποία υπάρχουν, τα έχει σκεπάσει μία σκόνη, είναι καταχωνιασμένα, είναι ξεχασμένα, εάν μπορείς να βοηθήσεις το φανέρωμά τους. Πρώτο λοιπόν είναι η επιλογή του θέματος, που είναι από τη μεριά μας μία υιοθεσία. Πρέπει να το υιοθετήσεις, γιατί δεν είναι τα μεγάλα ή τα μικρά θέματα, τα σημαντικά ή ασήμαντα, τα τετριμένα ή δεν ξέρω εγώ τι που θα κάνουν καλή την ταινία. Οποιοδήποτε θέμα μπορεί να είναι αφορμή για να βγάλεις αυτό που θες να πεις και να έχει ενδιαφέρον ή να μην έχει ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, μετά την επιλογή του θέματος και τη διάστασή του που σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς, έτσι, γιατί το κάθε θέμα έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Φέρνω το εξής παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη στο Μεταξά που είδατε ένα απόσπασμά του, μιλάει για γιατρούς και προσωπικό του αντικαρκινικού νοσοκομείου Μεταξά που έχουν αρρωστήσει και οι ίδιοι από καρκίνο. Λοιπόν, είναι ένα θέμα δελεαστικό και σαν καταγγελτικό ντοκιμαντέρ. Γιατί αρρωσταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, μήπως οι χώροι στους οποίους εργάζονται προκαλούν αυτή την νόσο. Είναι μια αφορμή ενδεχομένως για να δεις το σύστημα υγείας πώς λειτουργεί, τι περίθαλψη παρέχεται και τι βοήθεια παρέχεται σε αυτούς τους ανθρώπους και χίλια δυο άλλα. Εμείς θεωρήσαμε ότι θα είναι αφορμή για ένα άλλο πράγμα. Ο άνθρωπος, όταν το αναγγείλουν ότι έχει καρκίνο, ανεξάρτητα από την έκβαση της ασθένειας, η οποία στις μέρες μας δεν είναι καθόλου η χειρότερη, όπως ήταν πριν μερικά χρόνια, με το που θα του το αναγγείλουν, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι το γεγονός του θανάτου, που το λέμε γενικόλογα, ότι κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε, αποκτά μία άλλη υπόσταση, έτσι, και έχει ένα χρονικό ορίζοντα. Αυτό και μόνο το γεγονός είναι συχνά αφορμή οι άνθρωποι να ξαναστοχαστούν τη ζωή, να ξαναστοχαστούν τι κάνουν και ταυτόχρονα να είναι αφετηρία για σημαντικές αλλαγές. Αυτή η διάσταση μας ενδιέφερε και αυτή τη διάσταση προσπαθήσαμε να δώσουμε. Στη συνέχεια ακολουθούν οι άλλες υιοθεσίες που αφορούν στους ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσουμε και θα μιλήσουμε. Δεν τις λέω τόσο πολύ συνεντεύξεις, γιατί περισσότερο για μένα είναι μια συζήτηση. Το τι μπορεί να σου δώσει μια συνάντηση με έναν άνθρωπο, κανείς δεν μπορεί να σου το πρωτοποιεί. Είναι η ανοιχτή στιγμή, είναι η ώρα που αν τα πράγματα λειτουργήσουν καλά, εάν εγκατασταθεί μια σημαντική διάσταση εμπιστοσύνης ανάμεσά σας, οι εκπλήξεις είναι απίστευτες. Υιοθετείς λοιπόν τους εκάστοτε συνομιλητές σου με την έννοια ότι αποσπούν όλο σου το ενδιαφέρον, είσαι εκεί, είσαι μαζί τους για να συζητήσετε και ταυτόχρονα για να μπορείς να τους εξασφαλίσεις αυτή την κατάσταση εμπιστοσύνης. Δεν πρόκειται για μυστικά τα οποία θα σου πούνε και δεν πρέπει να υποθούν, γιατί ούτως ή άλλως αυτά που λέτε καταγράφονται. Η εμπιστοσύνη εγκαθίσταται καταρχήν όταν αισθάνεται ο άλλος ότι είσαι εκεί, τον ακούς και είσαι ανοιχτός απέναντί του.
ότι είσαι σε θέση να καταλάβεις αυτά τα οποία σου λέει και σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν πας απέναντί του ούτε για να πεις τις απόψεις σου, ούτε σαν ένας κατήγορος εισαγγελέας, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να τον ενοχοποιήσει και να τον κατηγορήσει, έστω και αν δεν το κάνει ρητά. Εκτός από αυτή τη διάσταση της κατανόησης, επίσης πρέπει ο άνθρωπος που συνομιλείς μαζί του να έχει την αίσθηση ότι μπορεί να σου ανοιχτεί, μπορεί να αισθάνεται άνετα και ότι αυτά που θα σου πει εκείνη την ευάλωτη με κάποια έννοια στιγμή, εσύ δεν θα τα χρησιμοποιείς μελλοντικά. Σε μια επόμενη φορά που θα ειδωθείτε ή που θα χρειαστεί να έρθει σε επαφή, δεν θα θυμάσαι σόν και καλά και να του το φέρεις στη μούρη ότι τον είδες να γονατίζει, τον είδες να χάνει την αξιοπρέπειά του και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Πρέπει να είναι σιγουρεμένος ότι εσύ δεν θα κάνεις καμιά τέτοια χρήση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης πρέπει να σιγουρευτεί ότι μετά στο μοντάζ, την ώρα που σου μιλάει ελεύθερα και καλό είναι να μην κρατάει πισινές, ας πούμε έτσι. Ηθικά είσαι υποχρεωμένος να τον προστατεύσεις. Δεν έβγαλες το λαβράκι, το δημοσιογραφικό που θα ξεμπροστιάζει τον άλλο. Είσαι υποχρεωμένος την ώρα του μοντάζ, τουλάχιστον για τη δικιά μου σκοπιά, να προστατεύσεις τον συνομιλητή σου. Τον άνθρωπο που για να συμμετέχει στην ταινία δημιούργησες μαζί του μια σχέση υιοθεσίας. Και ένα τελευταίο, αν και υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, αλλά δεν έχει σημασία, σας δίνω περίπου έτσι ένα πλαίσιο προβληματισμών πάνω στο θέμα. Δεν τον χρησιμοποιούμε τον άνθρωπο για να κάνουμε τη δουλειά μας και να κάνουμε την ταινία μας. Δημιουργούμε μια σχέση πολύ πιο διαχρονική μαζί του, την οποία πρέπει να τη σεβαστούμε και να την τηρήσουμε. Θα τους δούμε και θα τους ξαναδούμε. Ο Γιώργος ο Κοκκινίδης που είδατε, έτσι τον λένε, που ήταν στο ψυχιατρίο, είμαστε εξαιρετικοί φίλοι. Έτσι, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο τώρα ποια ήταν η σχέση μας, γιατί θα είναι περί αυτολογία. Αφού λοιπόν υπάρξουν αυτές οι υιοθεσίες αφενός μεν του θέματος, αφετέρου των ανθρώπων που θα συζητήσετε μαζί, μπαίνεις στην περιπέτεια του γυρίσματος. Μ' αρέσει να παρομοιάζω αυτό το πράγμα με το να μπαίνεις σε ένα χώρο, ένα ορυχείο που διαθέτει κάποιο μετάλλευμα. Πιθανόν να διαθέτει και άλλα μεταλλεύματα, αλλά αυτά δεν σε ενδιαφέρουν τώρα, δεν είναι η διάσταση που σε ενδιαφέρει, άστα για άλλους κυνηγούς ή χρυσοθύρες. Σε αυτό λοιπόν το χώρο του ορυχείου, προκειμένου να αποσπάσεις το μετάλλευμα, βάζεις φουρνέλα με μπαρούτι μέσα και προκαλείς εκρήξεις. Τα υλικά που θα βγουν από αυτές τις εκρήξεις θα φορτώνεις σε καρότσες φορτηγών και τα πηγαίνεις στο εργαστήριο που με διάφορες μεθόδους διαχωρισμού απομονώνεις το μετάλλευμα που σε ενδιαφέρει. Στο μυαλό μου το ίδιο πράγμα συμβαίνει όταν έχουμε αποφασίσει ότι πάμε να γυρίσουμε το τάδε θέμα στον τάδε χώρο με αυτούς τους ανθρώπους. Και μόνο η παρουσία μας μπορεί να προκαλέσει εν δυνάμει, έτσι, όλες αυτές τις εκρηκτικές καταστάσεις στους συνομιλητές. Μιλάω επικεντρών σε θέματα ανθρωποκεντρικού ντοκιμαντέρ. Αλλά αυτά που λέω τώρα νομίζω αφορούν και άλλα πράγματα, πολλά, πολύ περισσότερα στη ζωή μας, γι' αυτό και τα μοιράζουμε τώρα μαζί σας. Λοιπόν, αυτά που θα προκύψουν, οι εκρήξεις που θα προκύψουν στους ίδιους τους ανθρώπους μπορεί να σου δώσουν ένα εξαιρετικό υλικό. Δεν πας όταν συνομιλείς με έναν άνθρωπο, δεν πας ούτε με έτοιμο σενάριο, ούτε με έτοιμες ερωτήσεις. Μπορείς στο μυαλό σου για να σου φύγει η ανασφάλεια και η αμφιβολία κάτι να έχεις γράψει, αλλά την ώρα που είσαι απέναντι σε έναν άνθρωπο, μιλάς με αυτόν, είσαι εκεί 100% παρόν
Και όλοι έχουμε ζήσει την εμπειρία μέσω σε μία ώρα, έτσι με έναν άνθρωπο, να βγουν εκρηκτικά πράγματα. Και με ένα άλλο που τον ξέρουμε 10 χρόνια να μην έχει συμβεί τίποτα και να μην σημαίνει τίποτα. Αυτές είναι οι εκρήξεις που προκαλούνται και αυτό είναι το πάρα πολύ πλούσιο υλικό που φεύγοντας από το γύρισμα το έχουμε και πρέπει να το διαχειριστούμε σεβόμενοι κάποια πράγματα, με κάποιο ήθος. Δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ. Δύο πραγματάκια θα πω. Το ένα θα χρειαστεί λίγο να το διαβάζω τώρα, ότι πίσω στο μυαλό μας, για όλη αυτή την κατάσταση, πρέπει να έχουμε τα λόγια ενός αγαπημένου μου συγγραφέα και όχι μόνο, του Γιώργου του Μανιάτη, που είναι και η επόμενη ταινία μου, αυτή που δουλεύω τώρα. Λέει λοιπόν κάπου, οι λέξεις έλκονται ή αποθούνται ή αδιαφορούν, το ίδιο όπως οι άνθρωποι. Όποιος δεν ξέρει να επινοεί τέτοιες συναντήσεις, να εκμεταλλεύεται δηλαδή τον ερωτισμό των λέξεων, δεν ξέρει να γράφει. Γράφει όποιος ξέρει να κάνει τις λέξεις αγνώριστες. Στην περίπτωσή μας πρόκειται για ταινία που ουσιαστικά κάθε φορά γράφει και αφηγείται το κείμενο της συνάντησης δύο ανθρώπων. Και ο ερωτισμός, ιδίως ο λανθάνων σε αυτή τη συνάντηση, είναι καθοριστικός για την έκβαση της κουβέντας. Είναι μια κατάσταση που την έχουμε ζήσει όλοι μας στη ζωή, έτσι, αλλά την ξεχνάμε μετά. Την ξεχνάμε. Η τελευταία κουβέντα που θέλω να πω είναι η εξής. Μετά το τέλος μιας προβολής, πριν 6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, ένας θεατής με ρωτάει πόσο χρόνο χρειαστήκατε για να γυρίσετε αυτή την ταινία. Και το απαντάω κατευθείαν, λέω 58 χρόνια. Μοιάζει με λογοπαίγνιο, αλλά ήταν το πιο πραγματικό πράγμα που μπορούσα να πω. Τόσο χρειάζεσαι κάθε φορά, όταν μπεις σε αυτή την περιπέτεια, πρέπει να επιστρατεύσεις όλο σου το είναι, όλη την εμπειρία και όσα πράγματα ξέρεις μέχρι τότε. Γιατί μην ξεχνάμε αυτά που κατά καιρούς μας παρουσιάζονται αλήθειες, ότι φωτίστηκε το σύμπαν, ότι έκανε, έδειξε. Μην ξεχνάμε μια σχετικότητα, ότι κάθε φορά όλοι μας, μα όλοι μας, λέμε την αλήθεια που μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.